Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας στις 12. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται και ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο νόμο 3869/2010. Κατά τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ανοιχτός σε κάποιες βελτιωτικές τροποποιήσεις κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αναμένεται να βρεθεί και σήμερα το ακαθόδες ζήτημα της άρσης των πληστηριασμών, με δεδομένο ότι όλα τα κόμματα έχουν ζητήσει από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης να ξεκαθαρίσει το θέμα. Ένας 29χρονος πρώην μυστικός πράκτορας της CIA ήταν η κύρια πηγή για τα δημοσιεύματα της Washington Post και του Guardian σχετικά με τα προγράμματα παρακολουθήσεων της Αμερικανικής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η Washington Post ανέφερε πως ο Edward Snowden αποκάλυψε πως ήταν η πηγή για το μυστικό πρόγραμμα, ενώ προσωπικά ο ίδιος αποκάλυψε πως ήταν η πηγή και για τα δημοσιεύματα του Guardian σχετικά με την κυβερνητική επιτήρηση. Τα ηλεκτρονικά πλοκάμια του μεγάλου αδελφού είναι απλωμένα παντού. Η Αμερικανική κυβέρνηση έχει πια παραδεχθεί ότι εδώ και 6 χρόνια συγκεντρώνει πληροφορίες που επισήμως αφορούν μη Αμερικανούς πολίτες και κυκλοφορούν στο διαδίκτυο μέσω των social media. Αρχίζει σήμερα με τη συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα με τους επικεφαλείς της Τρόικας η αποτίμηση της πορείας της ελληνικής οικονομίας για το πρώτο εξάμηνο του 2013. Στην ατζέντα της συζήτησης μεταξύ Τρόικας και κυβέρνησης θα βρεθεί η πορεία των διαρθρωτικών αλλαγών, οι αποκρατικοποιήσεις και η αποτελεσματικότητα των εφαριών. Η ελληνική πλευρά προσδοκά ότι ο νέος έλεγχος θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 20 Ιουνίου την παραμονή της συνεδρίασης του Eurogroup, στην οποία θα συζητηθούν οι προωθούμενες ρυθμίσεις για τον μηχανισμό εξυγίανσης και εκαθάρισης των ευρωπαϊκών τραπεζών. Ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποίησε τους διαδηλωτές που κατεβαίνουν στους δρόμους όλης της χώρας, απαιτώντας την παραίτησή του, ότι η υπομονή του έχει τα όρια της, και συνέκρινε την τωρινή αναταραχή με την προσπάθεια του στρατού 6 χρόνια πριν να περιορίσει την εξουσία του. «Σήμερα είμαστε ακριβώς εκεί που βρισκόμασταν στις 27 Απριλίου του 2007», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τότε ο στρατός είχε καταγγείλει τα σχέδια εκλογής του Αμπντουλάχ Γκιούλ, συνιδρυτή με τον Ερντογάν του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία στα βόρεια επιρροτικά θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες, περιμένουμε σήμερα Δευτέρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα, από 14 έως 28 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, από 14 έως 31 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και από 14 έως 29 βαθμούς στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες, νότιο-ανατολικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη. Και τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες σε 6 μεγάλες πόλεις της χώρας. Αναλυτικά, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς, στην Πάτρα από 17 έως 27 βαθμούς, στο Ηράκλειο της Κρήτης από 17 έως 26 βαθμούς, στη Λάρισα από 18 έως 31 βαθμούς και στα Ιωάννινα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Επόμενη προγραμματισμένη ενημερωσή σας στις 5 παρα 5. Από εμάς, καλό σας μεσημέρι.